Λαμβάνω πολύ συχνά τα μηνύματα τα οποία μου λένε «Α, ξέρεις, Άκη, αγόρασα έναν υπολογιστή ή αγόρασα ένα λάπτοπ ή έφτιαξα έναν υπολογιστή μόνος μου και τώρα που τον ανοίγω δεν με βάζει σε κάποιο λειτουργικό, δεν με βάζει σε κάποια Windows, τι μπορώ να κάνω». Εδώ να σας επισημάνω ότι όταν αγοράζετε έναν υπολογιστή, καλό θα είναι πάντα να τσεκάρετε στην περιγραφή τι αγοράζετε. Αυτό το λέω γιατί ναι, μεν OK, μπορεί κάποιος να σας προτείνει κάποια χαρακτηριστικά, κάποια hardware που πρέπει να έχει ο υπολογιστής σας, αλλά αν τα αγοράζετε μόνοι σας, πρέπει να ξέρετε ότι μέσα στο δίσκο δεν θα υπάρχουν προεγκατεστημένα Windows 10 ή Windows 11 ή κάποια διανομή Linux, οπότε θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Επίσης, όταν αγοράζετε υπολογιστή που είναι πακέτο, είτε από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε από κάποιο κατάστημα φυσικό, θα πρέπει πάντα να ρωτάτε αν έχουν Windows. Ειδικά στα ηλεκτρονικά καταστήματα, αν σας γράφουν στο τέλος των χαρακτηριστικών Free DOS, σίγουρα δεν υπάρχει μέσα κανένα λειτουργικό. Οπότε, σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε εύκολα, πολύ απλά, με ένα USB και με ένα πρόγραμμα να περάσουμε Windows μέσα σε ένα στικάκι και να αντικαταστήσουμε σε έναν υπολογιστή ή ένα laptop. Ο τρόπος και για Windows 11 και για Windows 10, γιατί αυτά θα δείξουμε σήμερα. Για Linux έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο, μπορείτε να μπείτε και εκεί. Και για Windows 10 έχουμε δείξει σε παλιότερο βίντεο, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε και αυτό. Ωστόσο σήμερα θα δούμε και λίγο και από τα δύο. Για να μην σας καθυστερώ, εδώ μαζί μου έχω ένα λάπτοπ το οποίο έχω βγάλει τον SSD μου, ο οποίος είχε μέσα ένα λειτουργικό. Έχω βάλει έναν ο οποίος δεν είχε τίποτα μέσα, οπότε η διαδικασία θα είναι απλή και εύκολη σαν τη δική σας. Το βίντεο αυτό είναι για αρχάριους, ωστόσο εδώ θα χρειαστεί να ψάξετε και εσείς οι ίδιοι για το αν μπορεί το μηχάνημά σας να πάρει Windows 11, γιατί αυτό θα δείξω εγώ. Το ίδιο ισχύει και για τα Windows 10, αλλά εκεί δεν έχουμε περιορισμό για το αν ο υπολογιστής μπορεί να πάρει Windows 10 ή όχι. Απλά να ξέρετε ότι το καλύτερο για τα Windows 10, προφανώς και για τα 11, πρέπει να υπάρχει ένας δίσκος SSD, στον οποίο θα εγκαταστήσουμε εκεί τα Windows. Πάμε λοιπόν, χωρίς να σας καθυστερώ, να δείξουμε στην οθόνη μου τι ακριβώς θα κάνουμε. Θα χρειαστείτε ένα USB των 8 GB και άνω και έναν υπολογιστή ο οποίος έχει Windows. Αν έχετε tablet, αν έχετε ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν Windows, δεν πρόκειται να φτιάξετε αυτό που θα δείξω. Θα χρειαστεί άλλες εφαρμογές, θα χρειαστεί άλλη διαδικασία και γενικότερα θα σας παιδέψει. Οπότε βρείτε έναν υπολογιστή ή βρείτε έναν φίλο να κάνετε αυτό που θα δείξουμε. Με το ψάξιμο Windows 11 λήψη ή με Windows 10 λήψη, τα πρώτα αποτελέσματα είναι το site της Microsoft. Οπότε θα μπούμε μέσα σε αυτό. Θα μπω για τα Windows 11, είναι το ίδιο και για τα Windows 10. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε το USB μας που θα είναι για την εγκατάσταση των Windows. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε το δεύτερο, γιατί δεν χρειαζόμαστε να βοηθώ εγκατάσταση Windows 11, γιατί έχει να κάνει με τον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε. Θέλουμε το δημιουργία μέσων εγκατάστασης των Windows 11. Αυτό που θα κάνουμε στην ουσία είναι να δημιουργήσουμε ένα μέσο εγκατάστασης. Το USB μας να γίνει το μέσο εγκατάστασης των Windows 11. Άρα πάμε εκεί που λέει λήψη τώρα. Το αποθηκεύω στην τοποθεσία που θέλω, είτε αυτό είναι τα downloads, είτε το desktop, όπου θέλετε εσείς. Μου κατέβασε το αρχείο, οπότε θα πάω να το βρω στην επιφάνεια εργασίας και να το τρέξω. Το βρίσκουμε στην επιφάνεια εργασίας, μπορούμε να πατήσουμε δεξί κλικ και εκτέλεση ως διαχειριστής ή πολύ απλά να πατήσουμε διπλό κλικ πάνω του και θα μας ζητήσει να το εκτελέσουμε ως διαχειριστές. Να πατήσουμε ναι και πολύ ωραία ξεκινάει. Εδώ έχει τους όρους άδειας χρήσης για το λογισμικό της Microsoft, αν θέλετε μπορείτε να τους διαβάσετε. Εγώ από το αποδοχή. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, επιλογή γλώσσας και έκδοσης. Επειδή είναι τικαρισμένο το χρήση των προτινόμενων επιλογών για αυτόν τον υπολογιστή, μας έχει αυτά εδώ. Αν τα ξετικάρω, μπορώ να αλλάξω τα ελληνικά και να βάλω τη γλώσσα θέλω. Πατάω λοιπόν επόμενο. Επιλογή του μέσου που θα χρησιμοποιήσετε. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows 11 σε άλλο διαμέρισμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα, στην ουσία να φτιάξουμε ένα partition, και στη συνέχεια να εκτελέσει το μέσο αυτό για να τα εγκαταστήσετε. Εμείς θέλουμε σε ένα USB. Στους άλλους τρόπους που έχουμε δείξει, απλά έχουμε κατεβάσει το ISO και το έχουμε περάσει με ένα πρόγραμμα που λέγεται Rufus. Εμείς τώρα εδώ θα προχωρήσουμε με το πρόγραμμα της Microsoft. Μικρή παρένθεση, αυτό που κάνω τώρα αφορά υπολογιστές που έχουν τα προαπαιτούμενα για τα Windows 11. Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει τα προαπαιτούμενα για τα Windows 11, η εγκατάσταση δεν θα πραγματοποιηθεί σωστά. Ωστόσο, για να ξέρετε αν τα έχετε ή όχι, θα πρέπει να ψαχτείτε και λίγο μόνοι σας, γιατί η κάθε μητρική ή ο κάθε επεξεργαστής που θα διαλέξετε εσείς θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτή τη λίστα και θα πρέπει να το τσεκάρετε εσείς οι ίδιοι. Πάμε λοιπόν μονάδα flash USB, μας λέει ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 GB, το μας είναι 32, δεν μας νοιάζει. Πατάμε επόμενο, μας βρίσκει κατευθείαν το USB μας αφού το βάλαμε πάνω.
αν δεν σας το βρίσκει, το βάζετε πάνω στον υπολογιστή και πατάτε ανανέωση λίστας μονάδων δίσκου και πατάω, αφού το έχω επιλέξει, επόμενο. Περιμένουμε και εδώ ξεκινάει η πρόοδος. Είναι στο 0%, κάποια στιγμή θα φτάσει στο 100% και όταν είναι έτοιμο θα μας το πει το ίδιο. Μέχρι τότε θα το αφήσουμε και πάμε εμείς να συνεχίσουμε μόλις αυτό εδώ ολοκληρωθεί. Και μετά από λίγα λεπτά, η μονάδα flash USB είναι έτοιμη. Αφού είναι έτοιμο, πατάμε ένα τέλος. Αυτό λέει θα πάρει λίγη ώρα, δεν παίρνει καθόλου ώρα. Και κλείνει. Το USB μας είναι έτοιμο. Οπότε, βγάζω το USB μου, το οποίο πλέον είναι bootable. Οπότε, το πρώτο βήμα έγινε, ολοκληρώθηκε. Και το μόνο που μένει είναι να εγκαταστήσουμε το Windows 11 στον υπολογιστή μας. Βάζουμε το USB μας και σας φέρνω κοντά να δείτε πώς είναι η εγκατάσταση. Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο πρόγραμμα για να κάνω εγγραφή της οθόνης, οπότε θα με συγχωρέσετε, θα το δείτε όπως το βλέπω κάπως εγώ. Ωραία, λοιπόν, έχω βάλει το USB μου ήδη εδώ. Το βλέπετε? Και τώρα κοιτάξτε, θα πατήσω να ανοίξω τον υπολογιστή μου. Δεν χρειάζεται πραγματικά να κάνετε τίποτα. Θα ανοιχνεύσει το USB σας και θα ξεκινήσει από αυτό. Οπότε το αφήνω. Και βλέπετε μπαίνει κατευθείαν στα Windows. Γιατί το BIOS, το λειτουργικό δηλαδή της μητρικής, κάπως έτσι να σας το πω, το λειτουργικό της μητρικής μας, λέγεται BIOS, κάθεται και ψάχνει από πού να ξεκινήσει. Αφού βρήκε πλέον ότι το USB μας έχει Windows 11 και μπορεί να ξεκινήσει από αυτό, ξεκινάει από αυτό. Γλώσσα προς εγκατάσταση. Θα αφήσω τα ελληνικά, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μορφή ώρας και νομίσματος μπορείτε επίσης να βάλετε ό,τι θέλετε, αλλά για να βλέπετε την ώρα σας, καλό είναι να βάλετε Ελλάδα, ελληνικά. Αν είστε σε άλλη χώρα, φυσικά βάζετε της χώρας εκείνης. Το πληκτρολόγιο ή μέθοδος εισαγωγής που πληκτρολογείτε, εγώ βάζω τα ελληνικά, μπορείτε να βάλετε άλλη γλώσσα, έτσι. Μπορούμε να προσθέσουμε και δεύτερη σε λίγο, οπότε το αφήνω όπως είναι. Πατάω επόμενο και θέλουμε εγκατάσταση τώρα. Σε αυτό το βήμα είναι πάλι η όρια άδειας χρήσης για το λογισμικό της Microsoft. Αν θέλετε τους διαβάζετε, αλλιώς αποδοχή, τους όρους και επόμενο. Αναβάθμιση, αν θέλετε να τον αναβαθμίσετε ή υπάρχει κάποιο λάθος ας πούμε στα Windows, εμείς θα κάνουμε προσαρμοσμένο. Ο δίσκος μου είναι αυτός, προσοχή, εγώ έχω έναν. Για όσους έχετε υπολογιστή που έχει δύο δίσκους, καλό είναι να θυμάστε τη χωρητικότητά τους. Αυτός είναι ωστόσο, πατάω επόμενο και αρχίζει η αντιγραφή αρχείων των Windows. Οπότε, σε αυτό το βήμα, απλά περιμένετε να ολοκληρωθεί. Και τι έχουμε εδώ? Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και έκανε μόνο το επανεκκίνηση. Μπορούμε να βγάλουμε το στικάκι μας τώρα. Στικάκι δηλαδή, εγώ το αφαίρεσα κανονικά. Για να ξεκινήσει κανονικά από τα Windows. Αφού εγκαταστάθηκαν ήδη στο σκληρό δίσκο. Στην ουσία, τι κάνει το USB, για να σας εξηγήσω λίγο την ιδέα. Περνάμε το λειτουργικό μέσα στο USB για να μπορεί να ξεκινήσει ο υπολογιστής από αυτό. Το κάνουμε bootable δηλαδή. Δεν είναι να το κάνετε copy-paste. Αν το κάνετε copy-paste εδώ μέσα, το ISO δεν θα παίξει. Οπότε, αφού τα περάσαμε εδώ και τα κάναμε bootable με το πρόγραμμα της Microsoft, αυτό τα εγκαθιστά στο δίσκο που επιλέξαμε. Εφόσον κάνει την επανεκκίνηση, μπορούμε αυτό εδώ να το βγάλουμε κανονικά. Οπότε, αφού το βγάλαμε, περιμένουμε τώρα να μπούμε στα Windows. Και κάπως έτσι φαίνονται τα Windows 11 όταν ξεκινάνε. Είναι η σωστή χώρα η περιοχή? Ναι, γιατί ελληνικά επιλέξαμε την Ελλάδα. Είναι η σωστή η διάταξη πληκτρολογίου ή μέθοδος εισόδου? Ναι, θέλουμε τα ελληνικά. Ωστόσο, θα προσθέσουμε τώρα και τα αγγλικά. Και θέλουμε τον ΗΠΑ. Αν βάλετε Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχει λίγο διαφορετικά τα σύμβολα, να ξέρετε. Πάνω δηλαδή από τα νούμερα, οπότε γι' αυτό επιλέγουμε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, αυτή τη διάταξη θέλουμε, Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα εδώ, μας λέει να συνδεθούμε σε κάποιο Ethernet κλπ. Οπότε συνδεόμαστε στο δίκτυο που θέλουμε. Εδώ, για να ονομάσουμε τη συσκευή μας, βάζουμε το όνομα που θέλουμε και επόμενο. Μια στιγμή μας λέει και εδώ πέρα, ρύθμιση για προσωπική χρήση, επόμενο.
Εδώ προσθέτει το λογαριασμό της Microsoft που έχετε. Αν δεν έχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν. Οπότε τώρα σε αυτό το βήμα βάζετε τη διεύθυνση της Microsoft. Εγώ θα προσθέσω και την δική μου. Ο λογαριασμός μου προσθέθηκε και προχωράμε κανονικά. Μπορούμε να κάνουμε επαναφορά το αντίγραφο ασφαλεία που θέλουμε. Στις περισσότερες επιλογές, μας δείχνει και παλιότερα, μπορούμε να απαντήσουμε ως ρύθμιση ως νέο υπολογιστή. Αυτό το λέω γιατί στην ουσία δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο setup από την αρχή. Εμένα μου εμφανίζει όλα αυτά τα βήματα τα οποία σας μπορεί να μην το κάνει, γιατί έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές το λογαριασμό σε αυτή τη συσκευή. Οπότε θεωρεί ότι έχω κάνει κάποιο format ενδεχομένως. Ωραία, βάζω εδώ ένα pin που θέλω. Σε αυτά όλα μπορείτε να πατήσετε όχι ή τελείως το δεύτερο, ξέρω εγώ. Εγώ πατάω πάντα εδώ τα δεύτερα, τα οποία είναι για να μην κρατάει δικά μου πράγματα. Εδώ αν θέλετε να επιλέξετε κάτι, επιλέγετε. Εγώ εδώ πατάω πάντα παράληψη. Και κάπου εδώ περίπου θα τελειώσει και η εγκατάσταση. Μπορούμε να κάνουμε ένα QR code για να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο μας στον υπολογιστή, παράληψη. Μπορούμε να κάνουμε δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας. Δεν χρειάζομαι εγώ προς το παρόν. Γιατί θέλει να τα βάλει σε ένα cloud και πιστέψτε με, εγώ έχω πάρα πολλά αρχεία για να τα κάνω στην ουσία συγχρονισμό με κάποιο cloud. Δεν θα φτάσει η χωρητικότητα. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε απόρριψη εδώ πέρα για τα Microsoft 365. Όσοι έχετε φυσικά κάποιο πακέτο, κάποιο πλάνο που έχετε αγοράσει, ναι, πατάτε συνέχεια και βάζετε τα στοιχεία. Εγώ δεν έχω, οπότε απόρριψη. Απόρριψη και εδώ για το Microsoft 365 Basic που είναι για το cloud, για να αποθηκεύει κάποια πράγματα. Εδώ κάνει έναν έλεγχο για ενημέρωση, σίγουρα θα βρει κάποιες, οπότε θα τις εγκαταστήσει. Ωραία. Και εδώ γίνεται η ενημέρωση του λειτουργικού. Βήμα 1 από τα 3. Εδώ δεν χρειάζεται να σας συνεχίσω. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι μόλις ολοκληρωθεί εδώ κάτω η ενημέρωση και κάνει την επανεκκίνησή μας όλοι στα Windows, είμαστε έτοιμοι. Για να μην κρατάει παραπάνω το βίντεο, θα τα πούμε σε λίγο που θα έχει τελειώσει ή σε κάποιο κομμάτι που πρέπει να σας δείξω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, μετά από πολλές επανακινήσεις, πολλά restart, τέλος πάντων κλπ. Το laptop μας είναι έτοιμο, θα μας πει γεια σας, είναι το κλασικό καλωσόρισμα των Windows. Σου λέει ότι κάνει κάποιος προετοιμασίες για το λογαριασμό. Αλλά όπως καταλάβατε, με λίγα λόγια, τι πρέπει να κάνουμε, να προετοιμάσουμε το USB μας με τον τρόπο που δείξαμε, να εγκαταστήσουμε τα Windows στον υπολογιστή και μετά, εφόσον βάλουμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας, μπορεί κανονικότατα να προχωρήσει στο setup. Δεν κάνουμε τίποτα, το αφήνουμε να τα κάνει όλα μόνο. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται. Θεωρώ ότι με λίγο διάβασμα αυτών που γράφει μπορούν να καταλάβουν που πρέπει τέλος πάντων να πατήσουν συνέχεια ή όχι. Γι' αυτό υπάρχουν και τα ελληνικά, ας πούμε, σε αυτά, για να διαβάζουμε τι πάμε να κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι αν δεν ξέρει κάποιος, δεν θέλει να πάρει το ρίσκο, μην κάνει καμιά ζημιά κλπ. Οπότε τότε αναγκαστικά πάει σε τεχνικό. Λοιπόν, χωρίς πολλά πολλά, τα Windows είναι έτοιμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πάντα, μα πάντα, είναι να πηγαίνετε στις ρυθμίσεις. Και αφού πάτε εδώ στις ρυθμίσεις, να πάτε κάτω-κάτω στο Windows Update, να κάνετε λήψη και εγκατάσταση όλων μα όλων των ενημερώσεων, εντάξει. Αυτό θα τραβήξει και τους οδηγούς, τους drivers του υπολογιστή, τους βασικούς, έτσι. Τους βασικούς και τους universal, να το πω και έτσι. Τι σημαίνει universal? Ένας driver που κάνει απλά για όλα και είναι και κάνει απλά τη δουλειά του για τον υπολογιστή μας. Αν θέλουμε να βρούμε τον πιο καινούριο driver, υπάρχουν φυσικά βίντεο στο κανάλι κανονικά που μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Πάμε λοιπόν για το κλείσιμο του βίντεο.
Αυτό ήταν λοιπόν ο τρόπος, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Όπως είδατε, απλώς ετοιμάσαμε το USB μας, βάλαμε μέσα τα Windows 11 με τον τρόπο που δείξαμε. Ο ίδιος τρόπος είναι και για τα Windows 10. Υπάρχει βίντεο, μπορείτε να το δείτε στο κανάλι. Και μετά τα εγκαταστήσαμε στον υπολογιστή μας. Αν εσείς έχετε ήδη εγκατεστημένο κάποιο λειτουργικό στον υπολογιστή, θα πρέπει να μπείτε στο boot menu και να ξεκινήσετε από το USB. Αυτό επίσης πώς θα το κάνετε, ένα Google θα σας βοηθήσει. Δεν είναι δύσκολο να ψάχνουμε και να αναζητούμε τη λύση κάποιες φορές και μόνοι μας. Κάπως έτσι φτάσατε και σε αυτό το βίντεο. Άρα το πώς να ψάξετε να κάνετε και μία ρύθμιση ή ένα κλικ, νομίζω ότι είναι επίσης πολύ εύκολο. Ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω να μάθατε κάτι καινούργιο μαζί με μένα, γιατί αυτός είναι ο στόχος του καναλιού. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, ελπίζω να είστε καλά και να χαρείτε τα συστήματά σας. Ήμουν ο Άκης ή αλλιώς Cordmeister, και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, παρακαλώ κάτω στα σχόλια, και αν είναι κάτι πιο προσωπικό, σαν πρόβλημα, παρακαλώ σε email. Αυτά, καλή συνέχεια, γεια σας!